Είμαστε στην ορεινή Σαμαρίνα του Δήμου Γρεβενών, κυρίες και κύριοι, και κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γιάννη Λιγούρα. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους εδώ της ευρύτερης περιοχής για την παραμονή των προσφύγων εδώ στην κοινότητα. Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από την πλευρά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών του Γιάννη του Γιάτσου, του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας του Γιώργου του Κασαπίδη, του βουλευτή του νομού του Ανδρέα του Πάτσελα και του δημάρχου των Γρεβενών και της αντιπολίτευσης και της κοινότητας και όλων να φύγουν οι πρόσφυγες. Τώρα θα δούμε με τον πρόεδρο ποια εικόνα έχουμε, γιατί τις τελευταίες μέρες υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν αποχωρήσει οι πρόσφυγες από την κοινότητα Σαμαρίνας. Τι εικόνα έχουμε, κύριε πρόεδρε? Φεύγουν οι πρόσφυγες ή θα φύγουν για λίγο καιρό και θα ξαναεπιστρέψουν? Όπως αναφερθήκατε και εσείς, μετά από πολλές αντιδράσεις από όλες τις φορείς και από εμάς από πρώτη στιγμή ήμασταν κατά των προσφύγων για να έρθουν στο χωριό μας. Οι πρόσφυγες φύγαν από τρία ξενοδοχεία και από ό,τι έχουμε μάθει θα φύγουν και από το τελευταίο ξενοδοχείο. Βέβαια μένει η δομή στο ξενοδοχείο που είναι η δομή. Σιγά σιγά το χωριό μας ξαναβρίσκεται την εικόνα του, ξαναβρίσκεται η ρυθμό του. Σας προβληματίζει αν την επόμενη περίοδο μπορεί να αποχώρησαν συγκεκριμένοι πρόσφυγες να έρθουν άλλοι, κύριε πρόεδρε? Δεν θέλω να πάμε σε αυτό το σενάριο, δεν θέλω να πιστέψω κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά οι πρόσφυγες φύγανε για πάντα. Μάλιστα. Πώς νιώθουν οι κάτοικοι της ορεινής Σαμαρίνας, αυτού του ιστορικού χωριού, ότι πλέον φεύγουν οι πρόσφυγες, γιατί είχαμε με την προηγούμενη περίοδο υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις? Υπήρχαν αντιδράσεις, είχε και μια επιτροπή αγώνα που είχε δημιουργηθεί εδώ στο χωριό μας. Βέβαια νιώθουν μια ικανοποίηση, μια ασφάλεια θα μπορούσα να πούμε, χωρίς να πω ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα από τους πρόσφυγες. Είπαμε ότι ήταν κάτι που δημιουργήσε ένα πρόβλημα, γιατί το χωριό μας ξέρετε μετακινούμενο. Σήμερα αυτή την εποχή υπάρχει κόσμο, σε λίγο καιρό θα ανοίξουν τα σχολεία, θα φύγει ο κόσμος, θα φύγουν οι ιδιοτρόφοι. Το χωριό θα μείνουν πάρα πολύ λίγοι κάτοικοι. Ήταν περισσότεροι οι πρόσφυγες, είχαν φτάσει σήμερα να είναι περισσότεροι οι πρόσφυγες από τους κατοίκους. Πραγματικά δικαιώνεται ένας αγώνας. Η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, αλλά και γενικότερα η Περιφερειακή Αρχή, είχε εκφράσει δημόσια την θέση της και τη στάση της απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Είχαμε από τις πιο ξεκάθαρες θέσεις. Ήμασταν κατά στην έλευση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία, ήμασταν κατά στην έλευση των προσφύγων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Πληροφορηθήκαμε ότι έχουν αδειάσει, μια και βρισκόμαστε στη Σαμαρίνα, έχουν αδειάσει τρία ξενοδοχεία. Ήταν μια σημαντική εξέλιξη τόσο για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αισθανόταν και λίγο αδικημένοι θα το έλεγα. Παρ' όλα αυτά όμως ο αγώνας τους δικαιώθηκε και οι πρόσφυγες έχουν αποχωρήσει από τρία ξενοδοχεία από την τοπική κοινότητα Σαμαρίνας.